Βρισκόμαστε στις εργασίες του 47ου φεστιβάλ της ΚΝΕ και τον Διοικητή, που φέτος θα έχει το σύνθημα «Να ζεις, να τολμάς, να προχωράς για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, στο σοσιαλισμό». Είμαστε λίγο πριν υποδεχθούμε το νέο κόσμο που θα έρθει κατά χιλιάδες στο φεστιβάλ μας, γιατί την Πέμπτη είναι η πρώτη μέρα του φεστιβάλ μας και με πυροτεδούς ρυθμούς τελειώνουν εργασίες. Βρισκόμαστε συγκεκριμένα εδώ στο εργατικό στέκι. Μία μέρα μετά, αφού η ομιλία του Πρωθυπουργού εξήγελε ότι η νεολαία θα βρίσκεται στο επίκεντρο, ότι πραγματικά τις ετοιμάζουν μια ζωή με τους χειρότερους όρους και όσο προχωράει η κατάσταση θα είναι και ακόμα και πιο χειρότερη, γιατί θέλουμε να δηλώσουμε ότι η νεολαία δεν έχει ανάγκη τα 50 GB, έχει ανάγκη να ζήσει με βάση εργασιακές σχέσεις που διαμορφώνει η τεχνολογία, η εξέλιξη επιστήμης στον 21ο αιώνα, με σταθερό εργάσιμο χρόνο εργασίας, με ελεύθερο χρόνο για αναψυχή, ξεκούραση. Ενώ αντίστοιχα η νεολαία αυτή τη στιγμή και κυρίως οι νέοι εργαζόμενοι, αυτό που μπορούμε να εκφράσουμε είναι ότι ζει με την ευελιξία, ζει με τους χαμηλότερους μισθούς, με τα τετράωρα, με χωρίς ελεύθερο χρόνο, ότι πολλοί νέοι αυτή τη στιγμή αναγκάζονται να φεύγουν σε ζώνη και να δουλεύουν ήλιο με ήλιο, με τους πιο εντατικοποιημένους ρυθμούς εργασίας που μπορεί να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο, γιατί ζει με τις χειρότερες εργασιακές σχέσεις. Όλα αυτά θέλουμε να συζητήσουμε συγκεκριμένα στο περιεχόμενο και ειδικά στο εργατικό στέκι και το στέκι της νέων της μαθητείας, γιατί η έκθεση θα αφορά ότι η μείωση του εργατιακού χρόνου μπορεί να είναι στο προσκήνιο, σε μια πάλι πιο επίκαιρη από κάθε άλλη φορά. Και αντίστοιχα, το Σάββατο, την τελευταία μέρα, στις 8 η ώρα, θα έχουμε την εκδήλωσή μας με τίτλο «Σε μια κοινωνία που συνεχώς εξελίσσεται, οι νέες εργασιακές σχέσεις αποτελούν πραγματικά το παλιό». Γιατί μόνο θέλουμε να φωτίσουμε εδώ ότι υπάρχει προοπτική, ότι υπάρχει διέξοδο στον οργανωμένο αγώνα σε μια πάλι για το σοσιαλισμό, που εκεί πραγματικά η νεολαία θα μπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες.